Ο Σύλλογος Λαογραφικό, ο Ιστορικό Μουσείο ΛΑΙΣ, ο Δικηγορικό Σύλλογο τη Πόλη, ο ΤΑΕ και το Δυτική Θεσσαλία διοργάνωσαν εκδήλωση παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή τη Νομική του Εθνικού και Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρο Βλαχόπουλου, με τίτλο «Χτίζοντας το Πολίτευμα, η Πολιτιακή Ταυτότητα της Αρχιτεκτονικής». Στη Λάρισα, έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζετε το τελευταίο μου βιβλίο με τον τίτλο «Χτίζοντας το Πολίτευμα». Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δείχνει τις στενές σχέσεις πολιτεύματος και αρχιτεκτονικής και πώς αποτυπώνεται το πολίτευμα μιας χώρας μέσω των κτηρίων, ιδίως μέσω των δημοσίων κτηρίων, όπως παραδείγματος χάρη του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τα κτίρια είναι αυτά τα οποία γράφουν την ιστορία, αποτυπώνουν την ιστορία και αυτό φαίνεται με πάρα πολλές μορφές. Στο Κοινοβούλιο, στα σχολεία, στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια. Η σχέση δημοκρατίας και πολιτεύματος, η σχέση δημοκρατίας και όγκου των κτηρίων είναι αντιστρόφως ανάλογη. Στις δημοκρατίες τα κτίρια είναι ταπεινά, είναι μικρά, είναι χαμηλά. Στις δικτατορίες είναι ψηλά για να εντυπωσιάζουν και να εμπνέουν το δέος στους πολίτες, το φόβο. Αυτό προσπάθησα να κάνω στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το Λαογραφικό Μουσείο για τη Φιλοξενία και το Δικηγορικό Σύλλογο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Δήμο Λάρισας για την πολύ φιλόξενη αυτή βραδιά. Το βιβλίο αυτό επιτρέπει στον αναγνώστη να αντιληφθεί την πολιτιακή διάσταση αρχιτεκτονικής, κατανοώντας πως η μορφή, κατασκευή και η ιστορία των κτηρίων αντανακλούν τη συνταγματική πραγματικότητα. Πραγματεύεται θέματα όπως τα αντιθετικά χαρακτηριστικά των κτηρίων, τις δημοκρατίες και τις δικτατορίες, τη σχέση των κτηρίων με τις ατομικές ελευθερίες, τη διατήρηση πολιτιακής μνήμης, καθώς και τη χωροταξική διαμόρφωση των ναών της δημοκρατίας, δηλαδή των κοινοβουλίων.